Άρα, καλησπέρα. Είμαστε συνεπείς στο ραντεβού μας την προσερή μέρα. Το θέμα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Φυσικά, το νομιμική το ξέρετε. Το παιχνίδι είναι ένα βασικό στέλεχο της κοινωνικής μας, αλλά το γνωρίζετε και τις υπόλοιπες. Την υπόλοιπη έχει την παρουσία του στην κοινωνική κοινότητα με διαφορετικούς ρόλους, με την κοινωνική βοήθεια Ελλάδος κλπ. Επομένως, δεν χρειάζεται συστάσεις. Το θέμα που θα μας αναπτύξει έχει ενδιαφέρον. Ξωνική γεωγραφία ενεργειακού συστήματος κάτω άκρου. Μια εξέλιξη που συγκέντρωσε συχνά, στην οποία οι τεχνικές παράμετροι έχουν ιδιαίτερη σημασία, η οποία έχει και πολλά να προσφέρει σε επίπεδο loading base και σύνδεση. Ο κ. Καπελίδη, δημοτικός. Σας ευχαριστώ για την εισαγωγή και ευχαριστώ για την πρόσκληση να συμμετέχω ακόμα μια φορά στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα. Είναι χαρά και τιμή. Σήμερα λοιπόν θα αναπτύξουμε το θέμα της CTA κάτω άκρων και θα πραγματευτούμε αρχικά αρκετά θέματα. Θα συζητήσουμε την ανατομία που πρέπει να ξέρουμε, τις τεχνικές προκλήσεις της εξέτασης, θα εμβαθύνουμε στην αφιωμάτωση, τη μεταχειρητική απεικόνηση φυσιολογική και με επιπλοκές και θα συζητήσουμε κάποιες παθήσεις ακόμα. Εισαγωγικά να πούμε ότι η περιφερική αρτηριακή νόσος είναι μία νόσο συχνή. Ένα στους 10 ασθενείς άνω των 55 ετών νοσεί, ενώ υπάρχει μία κλινική διακύμανση από την εντελώς ασυμπτωματική νόσο στην διαλείπουσα χολότητα και στο τελικό στάδιο στην χρόνια κρίσιμη ισχυμία ιστών με τη δημιουργία ελκών και το συνεχόμενο άλοχος ή το νευρολογικό έλλειμμα. Κλινικά τα εργαλεία είναι περιορισμένα. Υπάρχει ο σφυροβραχιόνιος δείκτης, ο λόγος δηλαδή πίεση στο βραχίωνα και στο σφυρό. Όταν είναι κάτω από 0,9 ο λόγος, έχουμε καλή ευαισθησία και ειδικότητα για να εντοπίσουμε μία στένωση. Αν έχουμε πάνω από 1,3 λόγο, τότε αυτό σημαίνει ότι το τείχομα των αγκείων είναι ανελαστικό. Υπάρχει αφιρωμάτωση, υπάρχουν επασβεστώσεις, αλλά δεν μπορούμε να μιλήσουμε για στένωση. Εκεί λοιπόν θα χρειαστεί είτε η μέθοδος της πληθυσμογραφίας, είτε ο δάχτυλο-βραχιόνιος δείκτης. Η επεμβατική αγκιογραφία ήταν παραδοσιακά η μέθοδος αναφοράς. Σήμερα τη χρησιμοποιούμε μόνο σαν κομμάτι της ενταγκιακής θεραπείας και η διάγνωση βασίζεται στην αξονική ή μαγνητική αγκιογραφία. Παραθέτω το σύστημα ταξινόμησης κατά φοντέν που πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Στο στάδιο 1 έχουμε την ασυμπτωματική νόσο. Στο στάδιο 2 είναι η διαλείπουσα χολότητα που ξεκινάει σε λιγότερα ή περισσότερα από 200 μέτρα. Στο στάδιο 3 είναι το άλγος ηρεμίας και στο στάδιο 4 έχουμε την ιστική ισχυμία. Ξεκινούμε λοιπόν με την ανατομία και να ξεκαθαρίσουμε τρεις όρους που θα ακούμε συχνά και υπάρχουν στη βιβλιογραφία, inflow, outflow και runoff. Σαν inflow αγκία χαρακτηρίζουμε τον αορτολαγόνιο άξον, αορτή κοινής λαγωνίους έξω και έσω λαγωνίους αρτηρίες. Outflow, η απορροή, αν θεωρήσουμε εισρωή του inflow, μιλούμε για το σύστημα της μυροειγνειακής επιπολής, εντοβάθη μυρή αρτηρία και την ειγνειακή. Και σαν runoff αναφερόμαστε στις αρτηρίες της γαστροκνημίας, κάτω από τη σχισμή του γόνατος. Η κοινή μυρία αρτηρία τη βρίσκουμε στο τρίγωνο, στο μοιραίο τρίγωνο μεταξύ μακρού προσαγωγού ραπτικού και βουβονικού συνδέσμου. Πάνω από τον βουβονικό συνδέσμο είναι η έξω λαγόνιος αρτηρία. Οφείλει να έχει ένα μήκος γύρω στα 4 εκατοστά. Εάν δούμε υψηλότερο διχασμό, όπως και εδώ, πολύ κοντά στο βουβονικό σύνδεσμο, αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να αναφέρουμε για να τροποποιηθεί κατάλληλα η θεραπευτική αντιμετώπιση. Μπορεί να δούμε συχνά σε άλλοτε άλλο μήκος διπλασιασμό των αγκείων. Εδώ έχουμε έναν διπλασιασμό της επιπολής μυριαίας αρτηρίας. Μια πολύ σπάνια παραλλαγή είναι η εμένουσα ισχυακή αρτηρία. Εξαιρετικά σπάνια. Τι συμβαίνει εδώ? Η έσω λαγόνιος πορεύεται οπισθίως του ισχυακού κλάδου και μεταπίπτει στην εμένουσα ισχυακή αρτηρία για να τροφοδοτήσει το ανάλογο της επιπάθη μυριαίας αρτηρίας, την ιγνειακή αρτηρία, ενώ η επιπολής μυριαία αρτηρία εξαντλείται σε μυϊκούς κλάδους και είναι υποπλαστική. Προδιαθέτει για θρομβοεμβολικά επεισόδια ή σχηματισμό ανεβρισμάτων λόγω της σκολιωτικής πορείας του αγκείου. Προχωρώντας προς τα κάτω, στην ιγνειακή διακρίνουμε τρία τμήματα. Το P1 βρίσκεται κεφαλικότερα του άνω χείλους της επιγονατίδας, το P2 είναι στο όπισθεν της επιγονατίδας και P3 βρίσκεται κάτω από τη σχισμή του γόνατος. Η ιγνειακή θα δώσει μόνη της την προσδιακνημία αρτηρία και τον κρυμοπερωνιαίο κορμό που θα διχαστεί στην περωνία και την οπίσθια ακνημία. Στο 10% θα δούμε παραλλαγές, είτε έναν τριχασμό της ιγνειακής σε τρία αγκεία ή μια πολύ ψηλή έκφυση της πρόσθετης κνημίας αρτηρίας από τη σχισμή του γόνατος, όπως εδώ, σε αντίθεση με την αριστερή πλευρά. Προχωρώντας στον ακροπόδα, η πρόσθετη ακνημία αρτηρία θα δώσει την ραχαία του ποδός, που συνήθως δημιουργεί και το ραχαίο τόξο,
Η οπίσθια ακνημαία αρτηρία είναι αυτή που συνήθως μεταπίπτει στην εντοπάθη πελματιαία και το αντίστοιχο τόξο, ενώ η υπερονία εξαντλείται σε επιχώριους μυϊκούς και οστικούς κλάδους. Σε ένα μικρό ποσοστό ασθενών θα δούμε την υπερονία να συνεχίζει για να δώσει το εντοπάθη τόξο. Μία σημαντική παραλλαγή είναι η κορώνα μόρτης, η δακτύλιος του θανάτου. Κανονικά η θηριωτική αρτηρία, όπως έχουμε στην κάτω δεξιά εικόνα, οφείλει να βγαίνει από την έσω λαγόνιο αρτηρία. Σαν παραλλαγή, μπορεί να τη δούμε να εκφύεται από την κάτω επιγάστρια αρτηρία ή την έξω λαγόνιο αρτηρία και να έχει μια πορεία όπισθεν του ειδικού κλάδου, σε εγκάρσια απεικόνηση το βλέπουμε έτσι αμφωτερόπλευρα, και να έρχεται τελικά στο θηριωτικό τρίμηνο. Εδώ είναι μόνο δεξιά η παραλλαγή. Και γιατί είναι σημαντικό? Γιατί σε κάταγμα ειδικού κλάδου θα έχουμε αθρόαιμορραγία, μεγάλο αιμάτωμα και πολύ υψηλή νησιμότητα. Τώρα, ας έρθουμε στο τεχνικό κομμάτι και πώς θα πετύχουμε την βέλτιστη σκιαγράφηση των ακίων. Θέλουμε να έχουμε μεγάλη συγκέντρωση ιωδίου, άρα μιας και τη συνταγογράφηση κάνουμε πλέον αποκλειστικά οι ακτινολόγοι. Όταν έχουμε μια αρσενική αγκιογραφία, θα πρέπει να συνταγογραφούμε τον παράγοντα με την υψηλότερη συγκέντρωση ιωδίου, ιδανικά τα 400 μιλιγραμμάρια. Θέλουμε μεγαλύτερη έγχυση, γρηγορότερη έγχυση και μεγαλύτερο όγκο σκιαγραφικού. Να δούμε όμως μερικές σημαντικές λεπτομέρειες. Στο εγκάρσιο άξονα έχουμε τον χρόνο και στον κάθετο άξονα είναι το Hounsfield Units της αορτής. Αν κρατήσω λοιπόν όλες τις άλλες παραμέτρους έγχυσης σταθερές, τότε όσο μεγαλύτερη συγκέντρωση οδείου χορήγησω, προφανώς θα ανέβουν τα Hounsfield Units. Όσο πιο γρήγορη έγχυση κάνουμε, συνήθως οι αγιογραφίες δίνουμε 5 ml το δευτερόλεπτο, τότε η καμπύλη μας θα σηκωθεί, αλλά θα είναι οξύερνη. Έχουμε ένα πολύ μικρό χρονικό παράθυρο για να απεικονίσουμε το σύνολο των αγκείων που επιθυμούμε. Άρα, αν θέλω να σκιαγραφίσω όλη την αορτή και τα αρανοφαγεία, εκεί καλό θα είναι να κάνουμε τη φασική έγχυση, να δώσουμε ένα ποσοστό του σκιαγραφικού μας με χαμηλότερο flow rate, για να δημιουργήσουμε ένα πλατό και να δώσουμε τον απαραίτητο χρόνο να σαρώσουμε. Πιο αδύνατοι ασθενείς φυσικά έχουν καλύτερη σκιαγράφηση, αυτό και χρησιμοποιούμε λιγότερα ml σκιαγραφικού, όσο περισσότερα δώσουμε. Ναι, μεν θα έχουμε μεγαλύτερο εμπλουτισμό, αλλά θα καθυστερήσει λίγο. Ενώ τέλος, όσο μειώνεται η καρδιακή παροχή, αυξάνεται ο εμπλουτισμός και αυτό είναι λογικό γιατί αραιώνεται και κυκλοφορεί το σκιαγραφικό πιο αργά. Τα ml του σκιαγραφικού κυμαίνονται από 80 μέχρι 120 ανάλογα με τα κιλά του ασθενούς. Να μην ξεχνούμε το κράτημα της αναπνοής, εάν θέλουμε να απεικονίσουμε για την κοιλιακή αορτή και τους πλακνικούς κλάδους για να είναι ακίνητη, επιλέγουμε ένα field of view από τροχαντήρα σε τροχαντήρα για να έχουμε καλύτερο spatial resolution και σαρώνουμε από θ12. Μέχρι τους άκρους πόδες και επιθυμούμε βέβαια τα άκρα να είναι δεμένα στο ισόκεντρο του αξονικού, στο κεντρικό σημείο λοιπόν του γκάντρι. Τώρα, το πρόβλημα με αυτούς τους ασθενείς είναι ότι συχνά έχουν χαμηλή καρδιακή παροχή, εκτατικά αγγεία, αποφραγμένα, στενώσεις. Έτσι λοιπόν, το αίμα μπορεί να αργήσει αρκετά να φτάσει από την κοιλιακή αορτή μέχρι τη ραχεία του ποδός. Απ' την άλλη, οι σύγχρονοι αξονικοί κινούνται πάρα πολύ γρήγορα και μπορεί να προσπεράσουν τη στήλη του σκιαγραφικού. Βλέπουμε λοιπόν ασκιαγράφητα κάτω άκρα. Ποια είναι η λύση λοιπόν? Είτε θα κάνουμε μια δεύτερη σάρωση από τα γόνατα και κάτω για να δούμε κατά πόσο υπάρχει βατότητα στα αγγεία, ή θα τροποποιήσουμε το πρωτοκόλλο μας αφενός κάνοντας τη φασική έγχυση να μην τρέξει γρήγορα όλο το σκιαγραφικό όπως είπαμε πριν, να κάνουμε ένα πλατό και αφετέρου θα ρυθμίσουμε τον γκάντρι να σαρώσει αργά. Κλείνουμε το pitch, μειώνουμε το rotation time και μπορούμε να σαρώσουμε πιο αργά. Προτείνω να κατεβάζουμε τα kilovolts στα 100 για να είμαστε πιο κοντά στην απορρόφηση του ιωδίου και να ανεβαίνουν τα Hounsfield Unit. Χρησιμοποιούμε bolus tracking και τους κατάλληλους αλγόριθμους ανασύνθεσης. Να το πρόβλημα που λέγαμε, ένα μεγάλο ανέβρισμα εδώ, ακόμα και στην κοιλιακή αορτή, το σκιαγραφικό καθιζάνει. Άρα προφανώς λέει πάρα πολύ αργά. Είναι όλα τα αγγεία εκτατικά και προφανώς έτρεξε το μηχάνημα πιο γρήγορα και δεν έχουμε σκιαγράφηση στα αγγεία της γαστροκνημίας. Θέλουμε λοιπόν να κάνουμε και μία δεύτερη σάρωση. Απ' την άλλη, αν αργήσουμε πάρα πολύ, και ειδικά αν υπάρχουν έλκη, λοιμώξεις και φλεγμονές, τότε θα δούμε την υπερεμία και τη φλεγική επιμόλυνση που θα κάνει την ερμηνεία των εικόνων λίγο πιο δύσκολη, αλλά όχι αδύνατη. Το blooming artifact, όπως σε όλες τις άλλες αγγιογραφίες, έτσι και εδώ η ευασβέστηση θα κάνει μια ασάφεια της παρυφής που μπορεί να οδηγήσει σε υπερδιάγνωση της στένωσης για λιγότερο έμπειρους εξεταστές. Η λύση είναι προσεκτική τροποποίηση του παραθύρου για να ξεχωρίσουμε τι είναι σκιαγραφικό, τι είναι ευασβέστωση, ένα οξύ kernel φίλτρο και βοηθάει μια σάρωση πριν τη χορήγηση του σκιαγραφικού για να δούμε την αληθή έκταση των ευασβεστώσεων και να διακρίνουμε το σκιαγραφικό ενταυλό.
Στους νευροπαθείς συχνά έχουμε εκτενείς, σχεδόν συνεχόμενες επαγγελματικές όλων των αγκείων. Άρα, αν κάποιος πασιστεί στην εγκάρσια, απεικόνηση μόνο, δεν μπορεί να ξέρει αν υπάρχει ή όχι βατός αυλός. MIP projection και volume rendering μας δείχνει ξεκάθαρα τη στήλη του διαγραφικού μεταξύ των επασβεστώσεων και λύνεται το διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα. Από άποψη διαγνωστικής ακρίβειας, η CTA είναι εξαιρετική. Πάνω από 90% ευαισθησία και ειδικότητα για να διαβαθμίσει τη στέρωση, να διαφοροδιαγνώσει από απόφραξη και πολύ μικρά ποσοστά που σε ορισμένα τμήματα μπορεί να δείξει μεγαλύτερο ή μικρότερο ποσοστό στένωσης. Από ενδείξεις, πρώτη ένδειξη είναι η αθυρωματική νόσος και η ενεπισματική νόσος, τραυματισμοί, ειδικά υψηλής ενέργειας, φλεγμονώδεις καταστάσεις και θρομβοεμβολικά φαινόμενα. Πέρα από τη διάγνωση, το σημαντικότερο ίσως στοιχείο στη CTA είναι ότι βοηθάει στο να προγραμματιστεί μια επέμβαση. Η θεραπεία του ασθενού ψάχνει θα πρέπει να γίνει ενδαγκιακή αποκατάσταση ή ανοιχτή χειρουργική με bypass. Μας δίνει πληροφορίες για το τύχωμα, σε αντίθεση με την παραδοσιακή αγιογραφία ή ακόμα και την μαγνητική, αν είναι μόνο αγιογραφική ακολουθία, έχουμε πολύτιμες πληροφορίες για το τύχωμα. Βλέπουμε τις επασβεστώσεις, τους λιπηδικούς πυρήνες των πλακών και βέβαια τα εξωαγγειακά ευρήματα. Και μας βοηθάει στο να διαφοροδιαγνώσουμε, όπως θα δούμε, οξείες από πιο χρόνιες καταστάσεις. Παραθέτω τα κριτήρια TASK, με βάση τα οποία κατευθυνόμαστε προς την ενδαγκιακή αποκατάσταση ή την ανοιχτή αποκατάσταση, σαν έναν απλοϊκό μπούσουλα, όσο πιο σύντομες, εντοπισμένες και βραχίες είναι οι στενώσεις, στους τύπους Α και Β αλλοιώσεων προτιμούμε, προκρίνουμε την ενδοκιακή αποκατάσταση. Το τύπο C, τεντεύλαβων, με πιο εκτενείς αλλοιώσεις, αποφράξεις ή αλλοιώσεις που εμπλέκουν διχασμούς αγκείων, εκεί θα προτιμήσουμε την ανοιχτή χειρουργική αποκατάσταση. Τώρα, καθώς συζητούμε για την CTA, τον κάτω άκρο, για την αθυρωματική νόσο, θα πρέπει να γνωρίζουμε τα παράπλευρα δίκτυα που χρησιμοποιεί το ανθρώπινο σώμα για να παρακάμψει αποφράξεις. Δεν θα σταθερώ, θα δούμε όλα σε εικόνες από το τμήμα. Έχουμε συστηματικές και συστηματικές σπλαχνικές, όπως θα δούμε, ανασυνθέσεις. Ένα πρώτο περιστατικό, φραγμένη έξω λαγόνιος αρτηρία. Τι γίνεται λοιπόν, διατεταμένη κατώτερη οσφυϊκή αρτηρία, η οποία ενώνεται με την λάγωνο οσφυϊκή αρτηρία στην πτέρυγα του ιερού και η οποία μεταπίπτει στην έσω λαγόνια και από εδώ τροφοδοτεί την έξω λαγόνιο αρτηρία. Τη λαγωνοσφυϊκή βλέπουμε και εδώ στην πτέρυγα του ιερού οστού. Σε αυτού του ασθενεί συχνά θα τη δούμε να τροφοδοτείται από τι κατώτερε μεσοπλεύρε αρτηρίε. Εδώ έχουμε ένα λερή αποφραγμένη κοιλιακή αορτή και εμπλέκεται και η λαγωνοσφυγική, αλλά και η εντοβάθη περισπόμενη λαγώνια αρτήρια. Φέρνει το αίμα από τι κατώτερε μεσοπλεύρε στην έξω λαγώνιο αρτήρια. Ασθενεί με απόφραξη δεξιά κοινή λαγωνίου και έξω λαγωνίου αρτήρια και ανοίγει το τόξο του Winslow. Υποκλείδιο, έσω μαστική ή εσωτερική αρτήρια, άνω επιγάστρια, κάτω επιγάστρια και έξω λαγόνιο αρτήρια. Γι' αυτό ήταν μόνο από δεξιά ανοιχτό το τόξο λόγω τη δεξιά απόφραξη. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε μια επιμήκη απόφραξη τη αριστερή έξω λαγωνίου αρτηρία. Η έσω λαγόνιο λοιπόν αναλαμβάνει, διαρτύνεται και τροφοδοτεί τι θηρεοειδικέ αρτηρίε. Βλέπουμε την ασυμμετρία και αυτή η γλουτία αρτηρία επίση κάνει ό,τι μπορεί για να φέρει το αίμα στο αριστερό κάτω άκρο. Τώρα, πληροφορίε που είναι σημαντικέ, γιατί για παράδειγμα σκεφτείτε σε μια ευρεία χειρουργική επέμβαση κοιλιακού τυχώματο, θα κοπεί ο βίσλο, άρα τουλάχιστον θα επιδεινωθεί η ισχυμία του κάτω άκρου σε αυτόν τον ασθενή. Γι' αυτό οι εθνολόγοι που εμπλέκονται με τέτοιου είδου συζητήσει και περιστατικά θα πρέπει να μετακινούν το μήνυμα του ποια collaterals είναι βατά και σημαντικά για τον κάθε ασθενή. Το ορθικό πλέγμα, οι κάτω ορθικές αρτηρίες έρχονται από τις έσω λαγωνίους, οι άνω ορθικές από την κάτω μεσεντέριο και έτσι έχουμε ακόμα μία οδό για να παρακάμψουμε απόφραξη στις λαγωνίους. Και ένα μάλλον πρωτότυπο περιστατικό, εδώ ο οργανισμός έκανε ένα εξαιρετικό μυρομυριαίο bypass χρησιμοποιώντας την επιπολής έξω ειδική αρτηρία για να παρακάμψει αυτή τη βραχία απόφραξη, έφερε το αίμα από τη μία μυριαία στην άλλη μυριαία αρτηρία. Και η συστηματική σπλαχνική οδός αναστόμωσης δεν είναι άλλη από το τόξο του Ριολάν και την επιχείλειο αρτηρία του Ντρουμόντ. Αναστομώνεται η άνω μεσεντέριος με την κάτω μεσεντέριος, τροφοδοτείται το ορθικό πλέγμα. Έτσι έχουμε και εδώ λερής, ναι, απόφραξη της κοιλιακής αορτής από την άνω μεσεντέριο. Βλέπουμε ένα μεγάλο διατεταμένο αγκείο που ακολουθεί το παχύτερο, είναι το τόξο του Ριολάν. Βλέπουμε ότι η κάτω μεσεντέριος αρτηρία σχεγραφείται μόνο από το σημείο που εκβάλλει το τόξο του Ριολάν και οδηγείται το αίμα στο ορθικό πλέγμα και στις λαγόνιες αρτηρίες. Για όλες τις πλάκες που βλέπουμε θα πρέπει να δούμε ποσοστό στένωσης. Αν θα είναι ήπια, που σημαίνει μέχρι 50%, μέχρι 50-70% ή σοβαρή πάνω από 70% κατά αναλογία και με
άλλα οικιακά συστήματα, θα πρέπει να χαρακτηρίζουμε το μήκος της στένωσης και τις αποστάσεις, όπως βλέπουμε εδώ, από διχασμούς, ώστε να καθοδηγηθεί η σωστή επιλογή θεραπείας. Όπως σε κάθε άλλο αρτηριακό δίκτυο, έχουμε και εδώ το puzzle με τις διαφόρους φαινοτύπους των πλαχών. Μπορεί να δούμε υπόπυκνες αλλοιώσεις με λιπηδικό πυρήνα, με ομαλή, ανώμαλη περιφή, ελεύθερα επιπλέοντα θρόμβο ή φυσικά επαζεστομένες πλάκες, που τονίζω και πάλι θέλει προσοχή το παράθυρο για να ξεχωρίσουμε τον βατό αυλό από την επασβέστωση. Τώρα, ένα σημαντικό στοιχείο, πάντοτε χρησιμοποιούμε την καμπυλόγραμμη ανασύνθεση. Γιατί αν κάποιος δει την εγκάρσια αυτή η εικόνα, εγώ προσωπικά δεν θα ήξερα τι συμβαίνει σε αυτό το αγκείο. Μόλις χρησιμοποιήσουμε την καμπυλόγραμμη ανασύνθεση, θα δούμε στον αληθή εγκάρσιο, αληθές εγκάρσιο επίπεδο, ότι μιλούμε για ένα γραμμοειδές έλλειμμα πλήρωσης. Η καμπυλόγραμμη ανασύνθεση δείχνει όμως ότι αυτή είναι μια εξέλκωση, όπως το κάνει και η ανασύνθεση όγκου. Δεν είναι βέβαια όλα τα γραμμοειδή έλλειμματα πλήρωσης εξελκωμένες πλάκες. Μπορεί να είναι ένας εστιακός διαχωρισμός. Και να μην ξεχνούμε βέβαια και τον ελεύθερα επιπλέοντα θρόμβο. Άρα, πολύ διαφορετικές εκφάνσεις χρησιμοποιούμε την καμπυλόγραμμη ή τρισδιάστατη ανασύνθεση για να ερμηνεύσουμε σωστά την αθυρομάτωση. Τώρα, αυτά τα κομμάτια τα πετάνε στο αρτηριακό δίκτυο του κάθε ασθενούς και βγαίνει ένας διαφορετικός φαινότυπος. Στην καλύτερη περίπτωση, μπορεί να έχουμε εστιακή νόσο inflow, εστιακή ρόσο runoff, και αυτό είναι κάτι που βλέπουμε συχνότερα σε σακχαροδιαβητικούς ασθενείς, βατό όλο το αρτηριακό δίκτυο και στενοαποφρακτική νόσο κάτωθεν του γονάτου. Εδώ ήταν μια εξέταση εντελώς φυσιολογική, μία στένωση μόνο που κάποιος δεν θα πρέπει να παραβλέψει. Βλέπουμε την καλή σχέση με την DSA και την αγκιοπλαστική που τη θεράπευσε. Τώρα ερχόμαστε στο σενάριο της γενικής εφημερίας. Στα επίγοντα τη νύχτα έρχεται ένα ασθενής με οξία σε ένα εξάλογος, ψυχρό άκρο και αψηλάχτες σφίξεις. Το συνηθέστερο σενάριο είναι ότι κάπου έχει επέλθει η ισή του θρόμβου σε μια αθυρωματική πλάκα, περίπου 80%. Μπορεί όμως να έχει συμβεί ένα εμβολικό φαινόμενο σε μικρότερο ποσοστό. Και τα στοιχεία που δείχνουν ότι μιλούμε για εμβολή είναι κλινικά πρώτα-πρώτα ότι δεν υπήρχε ιστορικό διαλείψος χολότητας. Ξαφνικά εμφανίστηκαν τα συμπτώματα. Αγκιογραφικά βλέπουμε την απότομη διακοπή βέβαια και γράψη του αυλού. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει υποκείμενη αθυρωμάτωση στο βαθμό που θα περιμέναμε, δεν έχουν αναπτυχθεί παράπλευρα δίκτυα και σημαντικά βλέπουμε έμφρακτα στο σπλήνα και στους νεφρούς. Άρα έχουμε ένα χίνδο ότι μιλούμε για εμβολικό φαινόμενο. Από την άλλη, στην θρόμβωση η στένωση υπήρχε εκεί και στο παρελθόν. Έχουμε λοιπόν μια σταδιακή επιδείνωση των συμπτωμάτων, έχει αναπτυχθεί παράπλευρο δίκτυο και βλέπεις βέβαια την αθυρωμάτωση υποκείμενα στο σημείο της απόφραξης. Περιστατικά λοιπόν από το τμήμα, το συχνότερο, η συχνότερη πηγή εμβολισμού είναι η καρδιά από την κολπική μαρμαρίλη. Και έχουμε ένα θρόμβο στο οτίο της αριστερής, στο οτίο του κόλπου, του αριστερού κόλπου, που προκάλεσε περιφερική εμβολή. Μία πλάκα επιπλακής στο ορτικό τόξο, ο συγκεκριμένος ασθενής είχε και εγκεφαλικό επεισόδιο. Πλάκα επιπλακής με ελεύθερο επιπλέοντα θρόμβο στην κατιούσα θωρακική ορτή, εδώ είχε αναπτυχθεί και ισχυμική παγκρεατίτιδα. Και αντίστοιχες αλλοιώσεις στις λαγόνες και στην κοιλιακή αορτή. Θα αναζητήσουμε ανευρίσματα, θα αναζητήσουμε ανώμαλης παρυφής θρόμβους ή ένα θρομβωμένο μόσχευμα σαν πηγή του εμβολισμού. Και ένα εντυπωσιακό περιστατικό από το τμήμα, οξύ άλογος, ψυχρό άκρο, το ίδιο ιστορικό πάντα, και βλέπουμε ότι υπάρχει απουσία και αγράφηση από την εκπολή σμυριαία αρτηρία και περιφερικότερα. Εδώ είναι το σημείο που βλέπουμε το υπόπυκνο υλικό που γεμίζει το αγκείο. Συνήθως τα έμβολα κάθονται σε διχασμούς ή λίγο σχεδιαγραφικό ξεφεύγει στην εντοβάθμια μυριαία αρτηρία, αλλά δεν υπάρχει παράπλευρο. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη αθυρωμάτωση περιφερικά. Υπάρχει το έμφρακτο στο σπλήνα και στο νεφρό. Άρα, βάζοντας τα όλα μαζί, μιλούμε για μια εμβολική κατάσταση που προκλήθηκε από κολπική μαρμαρική στο συγκεκριμένο άρρωστο. Η επασβεστώση των αγκείων είναι ένας σημαντικός διοδείκτης που δείχνει πληροφορίες για την οσιρότητα. Έχουμε στα χέρια μας λογισμικά πλέον που με λίγα κλικ μπορούν αυτόματα να απομονώσουν τις επασβεστώσεις όλου του σώματος. Άρα, και να δώσουν είτε έναν όγκο σε ml, είτε ένα calcium score κατά αναλογία με το άγκαστο σκορ των στεφανιαίων. Όσο μεγαλύτερο όγκο επασβεστώσεων λοιπόν έχουμε, τόσο μεγαλύτερο κίνδυνο έχει ο ασθενής για επαναστένωση μετά από ανδροαγκιακή θεραπεία και τόσο χειρότερη επιβίωση, τόσο χωρίς ακροτηριασμό, όσο και συνολική overall επιβίωση σε 1 και 6 μήνες μετά την τοποθέτηση στέν. Ο όρος λερής αναφέρεται στην στένωση και κυρίως στην απόφραξη της κοιλιακής, κατώτερης κοιλιακής αορτής και του διχασμού. Στον τύπο 1 η απόφραξη φτάνει μέχρι την κοινή λαγόνιο, τύπο 2 στην έξω λαγόνιο και στον τύπο 3 πιάνει τις μυρογενειακές.
Η νόσος της νομολαιρής προκαλείται από αθυρομάτωση. Έχουμε λοιπόν περιστατικό από το αρχείο τμήματος, έχουμε αποφραγμένη κοιλιακή ορτή και κοινέ λαγωνίου σαρά τύπος 1. Βλέπουμε τις επασβεστώσεις στο δίκτυο. Ξέρουμε λοιπόν ότι είναι ένα κλασικό λαιρής που προκλήθηκε από αθυρομάτωση. Μπορεί όμως σε κάποιες περιπτώσεις να υπάρχουν και άλλες νοσηρότητες. Έτσι λοιπόν εδώ ο ασθενής έχει ένα σακοειδές ανέβρισμα, πολύ θρόμβο, που προφανώς ο θρόμβος επεκτάθηκε στην κοιλιακή ορτή και προκάλεσε τελικά τη συμπτωματολογία. Και ένα άλλο, μάλλον σπάνιο περιστατικό. Εδώ βλέπουμε μια κατιούσα θωρακική αορτή που ξαφνικά υπονεφρικά μένει η μισή σε διάμετρο μέχρι και τις κοινές λαγωνίους. Και μετά οι μυριές, όπως βλέπουμε από τη δυσδιάστατη ανασύνθεση, είναι και πάλι φυσιολογικού μεγέθους. Δεν το γνώριζα, έτοψα στη βιογραφία, υπάρχει το σύνδρομο της μικρής αορτής. Μικρή αορτή σε διάμετρο, οι λίγες λοιπόν επασβεστώσεις, η λίγη αθυρομάτωση προκάλεσε απόφραξη και όντως το σύνδρομο αυτό προδιαθέτει σε απόφραξη της κοιλιακής αορτής. Ερχόμαστε λοιπόν στο πεδίο της μεταχειρητικής απεικόνησης και μέσα από έναν άτλαντα εικόνο θα δούμε τι περιμένει κανείς να δει μεταχειρητικά. Η πιο απλή επέμβαση που γίνεται για μια εντοπισμένη νόσο είναι η ενταρτηρεκτομή με τοποθέτηση εμβαλώματος. Πέρα από τις υπερκείμενες χειρουργικές αλλοιώσεις, αυτό που βασικά θέλουμε να δούμε είναι τα δύο σημεία που σειράπτεται το εμβάλωμα, δεν είναι επαναστένωση, είναι ένα αναμενόμενο έβριμα και η μεγαλύτερη διάμετρος του αγκίου, επειδή ακριβώς εκεί έχει τοποθετηθεί το εμβάλωμα. Τα μοσχεύματα μπορεί να είναι βιολογικά ή συνθετικά. Απλοϊκά, αν το πούμε, τα μη βιολογικά έχουν συνήθως υπόπυκνο τείχομα γιατί είναι φλέβες. Τα δε συνθετικά έχουν υπέρπυκνο τείχομα πριν τη χωρίσεις. Για γραφικού, άρα έχουμε ένα στοιχείο για το τι τύπος μοσχεύματος έχει χρησιμοποιηθεί. Να μην ξεχνάμε ότι για τις φλέβες συχνά κινητοποιείται η σαφηνής, οι βαλβίδες καταστρέφονται. Κάποιες φορές όμως μερικές βαλβίδες, όπως θα δούμε, μένουν, αντιστρέφονται με τη ροή του αίματος και δεν θα πρέπει να τις παρερμηνεύσουμε για στενώσεις. Ένα φυσιολογικό αορτοδημηριαίο λοιπόν μόσχευμα. Βλέπουμε τα ενδογενή αγκεία παρεκτοπισμένα προς τα πίσω, δεν σκιαγραφούνται. Χρησιμοποιούμε καμπυλόγραμμη ανασύνθεση για να δούμε τυχόν ελλείμματα πλήρωσης και με το volume rendering μπορούμε να έχουμε μια πανοραμική εικόνα του χειρουργικού πεδίου. Ένα πιο πολύπλοκο περιστατικό με αορτοδημηριαίο μόσχευμα αλλά και μόσχευμα που πηγαίνει στην έσω λαγόνιο για να δείξω την ποικιλία των χειρουργικών ευρημάτων που μπορεί να περιμένει κανείς. Μυρομυριαίο φλεβικό μόσχευμα θα ξεκινήσει από την κοινή μυριαία και θα φτάσει στον πόρο των προσαγωγών στην φωλή μυριαία. Βλέπουμε τα κλίψα από τη σαφηνεκτομή, βλέπουμε το αποφραγμένο αγκείο και την καλή βατότητα του κραφτ. Οφείλουμε να την αξιολογήσουμε τομή-τομή στις εγκάρσεις εικόνες. Μυροειρηνιακό, εδώ έχουμε ένα συνθετικό μόσχευμα. Το τείχομα του μόσχευματος είναι υπέρπυκνο. Βλέπουμε την σαν ακορντεόν παρυφή του. Επομένως, είναι ένα συνθετικό μόσχευμα, καλώς βατό σε όλη του μήκος. Μύρο ιγνιακό. Το λεγόμενο μυροπίστιο μόσχευμα που οδηγεί στην οπίστια ακνημία αρτηρία, ξεκινώντας από την κοινή μυριαία. Δείτε εδώ μια στένωση. Γνωρίζαμε από την παραπομπή ότι είναι ένα φλεβικό μόσχευμα και αυτή ήταν μια βαλβίδα, όχι μια στένωση. Και το λεγόμενο μυροπρόστιο ξεκινάει από την κοινή μυριαία, κατεβαίνει κάτω, περνάει το μεσόστιμένα και τροφοδοτεί την πρόστια μυριαία αρτηρία. Τώρα, όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως το περιμένουμε, μπορεί ένα μόσχευμα να στρομβωθεί. Εδώ έχουμε ένα πλήρως στρομβωμένο μυροειρηνιακό μόσχευμα και μάλιστα ένα τυχαίο έβριμα υπάρχει ένα ψευδοανέβρισμα στην εντοβάθη μυριαία αρτήρια, το οποίο θα μπορούσε να έχει σχηματιστεί ιατρογενώς κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Επειδή δε, αυτή η επιπολής εντοβάθη μυριαία αρτήρια είναι το μοναδικό αγκείο που τροφοδοτεί το κάτω άκρο, έχει υψηλή ροή και άρα σε ένα ευέλικτο σημείο είναι λογικό να βγει και ένα ψευδοανέβρισμα. Εδώ έχουμε ένα αορτοδημηριαίο μόσχημα όπου το ένα από τα δύο σκέλη έχουν θρομβωθεί πλήρως. Θα σκεφτούμε κακή ροή του αίματος. Θα σκεφτούμε την τοχή συμμόρφωση του ασθενούς με τις οδηγίες περί καπνίσματος και φαρμακευτικών σκευασμάτων. Ένα στο ένα σκέλος λοιπόν θρομβώθηκε και έγινε crossover μυρομυριαίο bypass συνθετικό για να αποκατασταθεί αυτό το κόλλημα. Ένα θρομβωμένο μυρομυριαίο, προσοχή, δεν αξιολογούμε ποτέ μόνο τις τρισδιάστατες εικόνες, γιατί κάποιος δεν θα αντιληφθεί ότι υπάρχει ένα θρομβωμένο μόσχευμα. Και άποτε στο παράθυρο βέβαια θα δει κάποιος το υπέρπυκνο τείχομά του. Αλλά βέβαια συνεκτιμώντας και την εγκάρσια απεικόνηση ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Διαφορετική επιπλοκή. Εδώ έχουμε ένα αναστομωτικό νεύρισμα. Έχει γίνει μυρομυριαία παράκαμψη και στο ένα από τα δύο σημεία αναστόμωση υπάρχει ένα μεγάλο αναστομωτικό ανέβρισμα. Δεν είναι φυσιολογική απεικόνηση. Θα πρέπει να αποκατασταθεί. Περνάμε στα stent.
Πράγματι, το μεταλλικό υλικό μπορεί να δημιουργήσει κλίνηση της δέσμης και ενίοτε να μας προβληματίσει, αλλά στο 80% των περιπτώσεων ο αξονικός μπορεί να αξιολογήσει τα στέμ και μπορεί να τα κάνει καλύτερα και από το μαγνήτη. Βλέπουμε τον ίδιο ασθενή στη μαγνητική αγκιογραφία. Υπήρχε, ξέρουμε ότι υπάρχουν στέμ, ξέρουμε ότι είναι βατά, αλλά δεν μπορούμε να μιλήσουμε για επαναστένωση. Στον αξονικό, ο ίδιος ασθενής βλέπουμε πολύ καλή σκιαγράφηση και στα δύο στέμ δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Η νεοενδοθυλιοποίηση είναι ένα φαινόμενο που το βλέπουμε 1 με 3 μήνες μετά την τοποθέτηση του στέν. Να αναπτύσσεται νεοενδοθύλιο, θα το δούμε σαν μια λεπτή στιβάδα, υπόπυκνη, συμμετρική, συγκεντρική στην έσω επιφάνεια του στέν. Φυσιολογικό έβριμα δεν μας απασχολεί. Μπορεί να μην υπάρχει και να βλέπουμε βατό το στέν στο σύνολό του, μπορεί να βλέπει κανείς εν σειρά πολλά στέν. Δεν θα πρέπει να μας ξαφνιάσουν τέτοιες εικόνες. Τώρα, οι επιπλοκές αφορούν το σημείο καθετηριασμού, το σημείο που εκτίθεται το στέντ ή περιφερειακότερα θρομβοεμβολικά φαινόμενα. Πάντοτε αξιολογούμε την ακαιρεότητα του στέντ και εδώ υπάρχει πλήρης διακοπή στο τείχομα του στέντ. Είναι ένα στέντ άνω μεσεντερίου με κάταγμα. Κάποιες φορές όμως μπορεί το έβγμα να είναι πιο μικρό. Θα πρέπει να δει κανείς ήδη από τις εγκάρσεις ότι υπάρχει μερική μόνο διακοπή της συνέχεια του τυπώματος του στεντ. Στο volume rendering είναι ακόμα πιο εύκολο να το δει κανείς. Υπάρχει γωνίωση, υπάρχει λύση συνέχεια. Ένα κάταγμα λοιπόν στεντ έξολα γωνίου. Συνεκτιμούμε λοιπόν πάντα εκάρσεις εικόνες, MIP και volume rendering, χωρίς να αγνοούμε κανένα από τα κομμάτια της τεχνικής. Η αφηρωμάτωση συνήθως αρχίζει σε ένα από τα δύο άκρα του στεντ. Μπορεί να δούμε αφηρωματικό υλικό να αναπτύσσεται, ασύμετρο, δεν μιλούμε για νεοενδοθυλιοποίηση εδώ, και στένωση μέτριου βαθμού ή σοβαρού βαθμού εδώ. Πλήρως τρομβωμένα στέντ. Και βέβαια, τις πρώτες μέρες μετά την τοποθέτηση ενός στέντ, αν δούμε ένα έλλειμμα πλήρωσης ενδοαυλικό, θα υποπτευτούμε την παρουσία θρόμβου και βέβαια τον αυξημένο κίνδυνο για περιφερική θρομβοεμβολία. Κλείνουμε λοιπόν το κομμάτι της αθυρωμάτωσης και προχωρούμε στην ανεπτυγματική νόσο. Τρεις βασικές επιπλοκές, η ρήξη ενός ανεβρίσματος, η θρόμβωση και η περιφερική εμβολή. Σαν ανέβρισμα χαρακτηρίζουμε την αύξηση της διαμέτρου οποιοδήποτε αγγείου πάνω από 50% και πρέπει να συμμετέχουν και τα τρία τυχώματα του αγγείου, ίνδυμα, μύδια και αδεντήσια. Διαφορετικά μιλούμε για ψευδοανέβρισμα. Πολύ συχνά τα ανεβρίσματα είναι πολυαιστιακά, έχουμε και στις λαγωνίους και στην κυριακή αορτία. Αλλά η συχνότητα ξεκινάει από την υγνιακή. Συχνότερα θα δούμε τα ανεβρίσματα στις υγνιακές, μετά στις μυρίες και τέλος στις λαγωνίους αρτηρίες. Όταν αντιμετωπίζουμε ένα ανέβρισμα, θα πρέπει να το χαρακτηρίζουμε ως προς τη μορφολογία του. Ένας σακοειδές πιθανώς σχετίζεται με λίμωξη ή προηγούμενη φλεγμονή, ενώ το ατρακτοειδές είναι το κλασικό σχήμα των ανεβρισματικών ανεβρισμάτων. Εκτιμούμε την ποσότητα του θρόμβου, την ανομαλία της παρυφής, τις διαστάσεις και βέβαια τις σχέσεις με κλάδους για να κατευθύνουμε τον προγραμματισμό της θεραπείας. Για όσους αρέσουν τους αριθμούς, όσους αγαπούν, παραθέτω τις φυσιολογικές διαμέτρους των αρτηριών των κάτω άκρων και σαν ένα μπούσουλα έχουμε τα 3 εκατοστά για ανέβρισμα στην αορτή, 1,8 για τις κοινές λαγωνίους και 1,5 για τις ιγνιακές. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον περιστατικό από το νοσοκομείο μας, το ίδιο ιστορικό, οξυεμφάνιση σε άλγους και απώλεια ασφύξεων. Στην αγγειογραφία βλέπει κανείς απουσία σκιαγράφησης από την επιπολής μυρία αρτηρία και περιφερικά. Προσπαθεί κάτι να κάνει από την βάθμη μυρία που το φοδοτεί την οπίσθια τιμία. Αναζητώντας το λόγο, βλέπει κανείς ότι δεν υπάρχει αθυρωμάτωση. Έχουμε όμως 2 ανεβρίσματα εν σειρά στην υγνιακή αρτηρία, τα οποία προφανώς θρομπόθηκαν και η θρόμβωση ανέβηκε μέχρι και την επιπολής μυρία αρτηρία. Το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι στο άλλο άκρο ο ασθενής είχε επίσης 2 πανομοιότυπα εν σειρά ανεβρίσματα με θρόμβο έτοιμο να εισβάλλει στον αυλό και να προκαλέσει το πριν και το μετά του οξέως συμβάματος. Λίγα λόγια για την παγίδευση της υγνιακής αρτηρίας. Εδώ έχουμε μια περιοδική συμπίεση και απόφραξη του αγγείου από κάποια μυϊκή ή τενόντια δεσμίδα. Μπορεί να είναι ανατομική η βάση του φαινομένου, αν το αγγείο ακολουθεί διαφορετική πορεία από το αναμενόμενο ή αν υπάρχει κάποια υπεράριθμη μυϊκή δεσμίδα, όπως γίνεται εδώ. Πάντα αξιολογούμε συμμετρικά τους υγνιακούς βόθρους και εδώ πράγματι υπάρχει μια υπεράριθμη μυϊκή δεσμίδα που δεν υπάρχει αριστερά και άρα είναι λογικό να προκαλεί την στένωση. Μπορεί όμως να είναι και λειτουργική, όλα να είναι στη θέση τους και λόγω άσκησης να έχουμε υπερτροφία του μυός. Το βλέπουμε σε μαραθωνοδρόμους, σε αθλητές υψηλών επιδόσεων σαν φαινόμενο, γι' αυτό και αποφεύγουμε τον αθλητισμό υψηλών επιδόσεων για να μην έχουμε παγίδευση υγνιακής αρτηρίας. Από άποψη πρωτοκόλλου θα σαρώσουμε σε ουδέτερη θέση και βέβαια θα επάγουμε τη στένωση ζητώντας τον ασθενή να κάνει πελματία κάψη ώστε να συσπαστεί ο γαστροκνήμιος.
Να σχολιάσω ότι πολύ μεγάλο ρόλο παίζει ο υπέρκος εδώ, γιατί σε δυναμικό χρόνο θα σου δείξει τις διαφορές στην ταχύτητα ροής και στην κυματομορφή της ηλιακής αρτηρίας, ενώ μπορούμε να αξιοποιήσουμε, ειδικά για τον νέο αυτοπληθυσμό, την MRA. Παρόλα αυτά, και ο αξιολογικός με την κατάλληλη τροποποίηση μπορεί να μειωθεί αρκετά η δόση, μπορεί να γίνει εντοπισμένη εξέταση και να μας δώσει την ίδια πληροφορία, αν όχι και περισσότερη, στον πολύ μικρότερο χρόνο. Περιστατικό λοιπόν από τμήμα ασθενής μαραθωνοδρόμος με άλογος και στα δύο άκρα, εντονότερο αριστερά. Ήδη από την ουδέτερη θέση βλέπουμε ότι υπάρχει μια απόφραξη αριστερά εκμυακή με το παράπλευρο δίκτυο. Όταν κάνει την περιματία κάμψη, επιμηκύνεται η απόφραξη αριστερά και εμφανίζεται απόφραξη και στη δεξιά εκμυακή αρτηρία. Βλέπουμε λοιπόν την δυναμικότητα που μπορεί να πετύχει και η αξονική. Και κλείνουμε με το τραύμα. Υπάρχει ένα φάσμα από ευρήματα που μπορεί να δούμε στο αγκιακό τραύμα. Ένα ενδιαφέρον περιστατικό από το αρχείο μας, ιατρογενές τραύμα στα δεξιά μοιραία. Εδώ έχουμε δώσει το σκιαγραφικό από το χέρι. Άρα δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να σκιαγραφείται πρώιμα η δεξιά κοινή μοιραία φλέβα και η λαγόνια. Και βλέπουμε μέχρι και την κάτω κοινή φλέβα. Κοιτούμε λοιπόν αυτή την περιοχή προσεκτικά. Και κοιτώντας τις εγκάρσεις, το μέσα διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ένας πίδακας σκιαγραφικού. Τι είναι λοιπόν ένα τζετ, είναι μια φίστουλα μεταξύ της αρτηρίας και της πλεύας. Στροβίλωση στην κολοτόπλαιο τεχνική και αν δώσει κάποιους μικροξενίδες θα παράγει την ίδια ακριβώς εικόνα που παράγει και ο αξονικός τομογράφος. Το κλασικό και αγαπητό σε όλους ψεύδο ανέβρισμα με το yin yang sign, η σημείο της πέψη. Το B-flow μπορεί να δώσει καλύτερο resolution στην εικόνα και μεγαλύτερη ευαισθησία στην αλληλή. Εάν εξετάσει κανείς τον αφιένα του ψευδονευρίσματος, θα δει την κυματομορφή από και προς, λόγω της εναλλαγής της κατεύθυνσης ριοσπαίματος. Πληροφορίες που απαιτούνται είναι το εύρος του αφιένα, με ποιο αγγείο προέρχεται και κατά πόσο υπάρχει θρόμβος στην αρχή και μετά βέβαια από κάποια θεραπευτική παρέμβαση. Περιστατικό με αφωτερόπλευρα ψευδονευρίσματα, πιο πρόσφατο όπως φαίνεται το αριστερό, πιο χρόνιο το δεξιό, δείτε λοιπόν την ανομαλία του αφιένα. Την ανομαλία στη μορφολογία του ψευδοανευρίσματος. Παρ' όλα αυτά δεν αλλάζει η μορφολογία στη πλευρική φάση, άρα έχει χτιστεί το τείχομα από εινική. Μιλούμε πράγματι για ψευδοανεύρισμα, όχι ενεργό αιμορραγία. Αντίθετα, το δεξιό είναι πολύ πιο ομαλό, στρόγγυλο, έχει αναπτυχθεί θρόμβος. Είναι λοιπόν ένα ανέβρισμα χρόνιο που νομίζω στην συγκεκριμένη περίπτωση και περίπου ένα μήνα. Εδώ έχουμε αφωτερόπλευρους πίδακες σκιαγραφικού και στις δύο μοιραίες αρτηρίες. Στη φλεβική φάση αλλάζει μορφολογία ο πίδακας, άρα δεν έχει σχηματιστεί το τείχομα από εινική, δεν είναι ψευδονεύσμα, είναι οξία αιμορραγία που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα με κάποια ενδαγκιακή θεραπεία. Και κλείνουμε με τα εξωαγγειακά ευρήματα, γιατί όταν κάποιος έχει αφιερώσει μισή ή μία ώρα για να αγνωματεύσει το αγγειακό σκέλος των εκστάσεων αυτών, έχει να αγνωματεύσει και κάθε τι άλλο που έχει απεικονίσει. Από σειρές με ασθενείς με διαλύψη χολότα, 60% το αίτιο της χολότητας ήταν αμυγός αγκιακό. Συμμετέχει και το μυοσκελετικό και στο 1/3 των ασθενών είναι μεικτή η αιτιολογία, επομένως χρειάζεται και η συζήτηση με τις άλλες ειδικότητες για να δώσουμε λύσεις στον ασθενή. Ενώ πολύ σημαντικό νούμερο, στο 30% των περιπτώσεων υπάρχει ένα σημαντικό εξωαγκιακό έβριμα. Συνήθως κάποιος καρκίνος ή κάποια φλεγμονή ή κάποια συλλογή που έχει αρχίσει να αναπτύσσεται. Και το έβριμα μπορεί να είναι πιο μικρό, όπως ένα νεφροκυταρικό καρκίνωμα σε αυτή την περίπτωση, ή μπορεί να είναι κάτι πιο χοντρό, όπως αυτή η μετάσταση του ειδικού οστού. Τον ασθενή τον είχαμε διαγνώσει πρώτη φορά το 2022 με μια εξελικωμένη πλάκα, μπήκε το στεν, όλα καλά, όμως το μεσοδιάστημα αναπτύχθηκε ένας καρκίνος που ήδη έδωσε μετάσταση. Και άρα, αν μπορώ να δώσω ακόμα ένα μήνυμα, αυτοί οι ασθενείς καλό είναι να εξετάζονται στο ίδιο κέντρο, να υπάρχει αρχαιοθετημένη προηγούμενη εικόνα, να τους βλέπουμε και να μην ξεχνούμε να βλέπουμε όλα τα άλλα. Δεν είναι μόνο αγκιοχειρουργικοί ασθενείς, έχουν πάνω σε όλα τα υπόλοιπα συστήματα και μπορεί να νοσήσουν από οποιοδήποτε σύστημα. Άρα χρειάζεται συστηματική εξέταση όχι μόνο του αγκιακού δικτύου, αλλά και κάθε άλλου οργάνου που έχουμε απεικονίσει. Άρα, για να κλείσουμε, η CTA κάτω άκρων είναι απαιτητική από άποψη τεχνικής. Χρειάζεται συνεργασία με τον τεχνικό και το παραϊατικό προσωπικό για να πετύχουμε το βέλτιστο πρωτόκολλο σάρωσης και χρειάζεται χρόνο και τη διάγνωσή της. Χρειάζεται συστηματικά να προσεγγίσουμε ένα μεγάλο αρτηριακό δίκτυο και να αναζητήσουμε προσεκτικά την παθολογία. Η αθυρομάτωση είναι η μερίδα του λέοντος για τις παραπομπές σε αυτά τα περιστατικά. Θα πρέπει με ακρίβεια να περιγράψουμε την νόσο, το βαθμό της και την έκτασή της για να βοηθήσουμε στον προγραμματισμό της θεραπείας, αν θα είναι δακιακή ή ανοιχτή χειρουργική.
Και βέβαια δεν ξεχνούμε το ρόλο για τη CTA στα επίγοντα που θα μας πει αν μιλούμε για εμβολή ή θρόμβωση. Και κλείνω με τη μία θυρομακτική παθολογία που μπορεί να μας έρθει κατά καιρούς. Δεν έκανα αναλυτική συζήτηση, επέλεξα να συζητήσουμε τα πιο συχνά που είναι η παγύρεση και το πράγμα, αλλά να είμαστε έτοιμοι και για διαφορετικού τύπου παραπομπές. Και με αυτό σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ για εξαιρετική ομιλία. Πολύ διαδραστική. Με ωραία παραδείγματα, με έναν ωραίο διαλόγο. Επισημαίνω την έμφαση που δόθηκε από την ομιλία στην τεχνική. Η τεχνολογία είναι δύσκολη. Αν θέλετε να την κάνετε πολύ δύσκολη, ο τρόπος είναι να μην προσέξετε την τεχνική. Αν θέλετε να είσαστε καλοί τεχνολόγοι, προσέξτε πάρα πολύ την τεχνική. Εδώ υπήρξαν πολλέ τεχνικέ, αλλά η ανάγκη να έχουμε τεχνικά αρκετέ εξετάσει είναι απαραίτητη για την τεχνολογία, γιατί είναι το μισό της διάρκειας. Και νομίζω ότι αυτό το μισό πολλές φορές δεν το λαμβάνει. Αφήνουμε τους τεχνολόγους να κάνουν τις εξετάσεις με τον ενιαίο τρόπο ή με τον τρόπο που ξέρουν να τους δώσει, και μετά αρχίζουν οι δυσκολίες για τον ακτινολόγο. Φροντίστε λοιπόν, και εδώ δόθηκαν οι μεγάλες δυσκολίες του συγκεκριμένου θέματος, αλλά φροντίστε οι εξετάσεις να είναι διάρκειες, αν θέλετε να κάνετε την ακτινολογία ή τον εαυτό σας, εν πάση περιπτώσει, επιτυχημένο ακτινολόγο. Εάν αφήνει τις εξετάσεις να γίνονται όπως να είναι, κάνετε λάθη, απογοητευτείτε, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να πετύχει να έχει τη γνώση μιας λέγει άκρης εξέτασης και πολύ πιο δύσκολο να έχεις όλες τις γνώσεις της τεχνολογίας που πρέπει να αντιμετωπίσεις μια εξέταση που δεν είναι. Φροντίστε λίγο τις εξετάσεις, την ποιότητα των εξετάσεων. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είστε δίπλα στα μηχανήματα. Αποδηγείτε στους τεχνολόγους και να έχετε γνώσεις τεχνικές που εγώ για το συγκεκριμένο πρωτόκολλο ξεδόθηκαν πολύ αναλυτικά στην αρχή. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση ή κάποιο σχόλιο, του συναδέλφου που είναι μακριά ή από όπου στην αίθουσα. Να το σκεφτώ σε αυτή τη διάρκεια. Κάνε ψηλό ίσως για παράδειγμα για μια αγκύτητα που μπορούσαν να κουβάλια το 99% μπορεί να μεταδεθεί με το μέτωπο παρουσιάζεται. Επίσης και αυτό που είπε ο Βασίλης για το λειτουργικό κομμάτι με τις φορές, δηλαδή σε σύνολο που παγίδευσε στο μόνο που παρουσιάζεται κανείς, θα μπορούσε σκανάλωτας προς τα κάτω να έχει τα δεδομένα τη στο σκάνδαλο που στα πάνω να είναι στα πάνω. Μήπω και δούμε διαφορετική σύσπαση κίνηση στη μήκη παγίδευση. Και εδώ να συμπληρώσω αυτό που είπε ο Καλαβίτη. Ανάλογα με την δεν υπάρχει αντιγραφία κάτω άλλο που να είναι στάνταρ πρωτόκολλο. Είναι θετικό ερώτημα τι ψάχνουμε, τι συμπτωματολογία έχει ο ασθενή και τι θέλουμε να μην χάσουμε μετά που θα κάνουμε την εξεργασία. Άρα είναι πολύ βασικό ένα τεχνολόγο να μην κάνει το γραφείο και να το εμφανίσουν κάποια στιγμή, αλλά να είναι παρόν και να δει ανάλογα με το σύμπτωμα και το τι θέλει κάποιο ή ο ίδιο να πει ή να βρει, να αποφασίσει και να πει στον τεχνολόγο ότι κοιτάξτε, εδώ η επιστροφή δεν θα γίνει μέχρι. Εδώ δεν χρειάζεται, θα γίνει μέχρι κάτω από τα ή θα γίνει μέχρι τα ένα θέμα η επιστροφή, δεύτερη ταχύτητα. Μερικές φορές, αν ψάχνουμε κάποια αγκιοδυσπλασία, πιθανόν να χρειαστεί να πει ότι μετά την πρώτη επιστροφή να ξάγεται η ψάχνη φορά, γιατί μόνο και καθυστερημένη φάση. Ή προβλήματα που έχουν άλλη ταχύτητα στο ένα πόδι και άλλη στο άλλο. Μπορεί να έχει πρόβλημα λοιπόν μια εμβολή και να μην δει τίποτα κατευθύνοντα στο ένα πόδι. Αν τα δει όλα, πρέπει να ξέρει τι ψάχνει. Αν είναι πρόβλημα ηλιακού ανεβρίσματος, που έχει κυριαρχήσει πολύ, θα καθυστερήσει πολύ το σχεδιασμό. Θα πρέπει ο ίδιο να αποφασίσει στον χρονισμό και ίσω και την έναρξη του σχεδιασμού και να είσαι ακριβώ πάνω από το μόνο και να βοηθήσει τον τεχνολόγο. Παίρνει λοιπόν ενδιαφέρον για την εξέταση. Και μόνο με αυτό το ενδιαφέρον, εγώ που ξεκίνησα με
στην ουσία δεν υπήρχε. Αλλά μόλις άρχισα να δημιουργούνται στην χώρα μας η γρήγορη ξεκίνηση σε σκανδάλες μαζί με την δημογράφη, ακόμα και στις δεκαεξάδες ήταν ωραίες. Προβλέπω τους εξαπεσάδες και αυτά φανταστικές. Θα μπορούσε να γίνει και με λιγότερο σπιγραφικό. Μπορούσε να γίνει και με λιγότερα λιγότερο. Αυτό είναι κάτι που διαμορφώνεται. Μπορούσε να γίνει διαφορετικά σε ένα παχύ σαρκό ασθενή, διαφορετικά σε ένα πιο δυνατό. Άρα θέλει πολύ ενδιαφέρον αναπερίπτωση και εξέταση. Δεν είναι τους προσώπους. Δεν είναι τους προσώπους. Βέβαια αυτό που δεν βοηθά υπάρχει είναι το κράτος που σου λέει δεν υπάρχει εξέταση. Μια εξέταση για τις ειδικές εγγραφές μπορεί να φάει μία μισή ώρα μελέτη. Να πηγαίνει σωστά. Κάποτε δεν βγάζεται αυτόματα τις καμπλήτες αν συνδέσεις από τις μέσες. Δεν υπήρχε καμία κόσμηση. Δώσανε μία τιμή για την εξωτική στα πανεπιστήμια, χαμηλή τιμή. Δεν δώσαν καμία για την εγγραφή. Γιατί? Γιατί πιέζουν τα λόγια. Όλα αυτά βέβαια πλέον λόγους και ραδιού έχουν σύγκριση και με την λογοαρχική και με την μαθηματική εγγραφία. Πλέον είναι πολύ πιο διεφθυντή που θα μπορούσαν να απαλλάξουν τις εξετάσεις. Αλλά οπωσδήποτε μας έχει λιτώσει όλες πλέον τις εγγραφικές και ακουστικές εγγραφικές. Η εγγραφική δεν πιστεύω. Με το και η μέθοδος, επειδή κάποιος πρέπει να ασχολείται πολύ με τα αγγεία για την αφιερώση, πρέπει να πείσει αυτούς που τη ζητάνε ότι αυτή πρέπει να ζητάτε και όχι μια κλασική γεωγραφία. Νομίζω έχει καθοδηγηθεί σε όλα τα αγγεία συστήματος του. Και με την κατάλληλη όμως αφοσίωση του αγγελματολόγου, μπορεί να παρουσιαστεί το διάγνωση 100%. Πράγματα ξένια, γιατί ήταν φανταστική η παρουσίασή σου. Σε καιρό και ελπίζω τώρα να δούμε και μερικά λεπτά. Σίγουρα. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Αριστής Μιχαλόπουλος, είμαι δικαιωμένος τεχνολογίας στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ και θα παρουσιάσω κάποια περιστατικά σχετικά με το θέμα που ανέπτυξε εκτενώς ο κ. Ραφαηλίδης. Όλα τα περιστατικά προέρχονται από το αρχείο του νοσοκομείου μας και με εξαίρεση το τελευταίο περιστατικό είναι ασθενείς με αρκετές συνοσηρώτες όπως παχυσαρκία, στεφανία νόσος και σακχαρώδης διαβήτης, ενώ οι περισσότεροι από αυτούς είναι και καπνιστές. Το πρώτο περιστατικό είναι άντρας 62 ετών, ο οποίος, με γνωστό ανέβησμα στην κοιλιακή αορτή, το οποίο αντιμετωπίστηκε ενδαγιακά και έγινε με τοποθέτηση stent graft. Προσήλθε για επανέλθω λόγω εύκολης κόπωσης στο δεξί κάτω άκρο. Στην προεγχειρητική τοξενική, εκτός από το ανέβησμα στην κοιλιακή αορτή που θα δούμε πιο περιφερικά, βλέπουμε και ένα ανέβησμα στην θωρακική αορτή. Προχωρώντας λίγο παρακάτω, βλέπουμε ανέβησμα στην κοιλιακή αορτή με τυχωματικό θρόμβο και επασβεστώσεις, και το οποίο εντοπίζεται κάτω στην έκθεση των νεφρικών αρτηριών. Τα ευρήματα σε οβελιαία και στεφανιαία ανασύνθεση. Βλέπουμε εδώ το ανέβρισμα, όπως και εδώ. Στην μεταχειρητική του αξονική παρατηρούμε θρόμβωση του δεξιού σκέλους του stent graft, το οποίο εκτείνεται μέχρι και το άπο τμήμα της έξω λαγόνιου αρτηρίας με καλή σκιαγράφηση της κοινής μοιραίας αρτηρίας ή της επιπολής μοιραίας αρτηρίας, της κοινής μοιραίας αρτηρίας, της επιπολής μοιραίας αρτηρίας και της ενδοβάρου. Και το έβριμα σε στεφανιά ανασύνθεση. Σε όλους τους ασθενείς δεν πρέπει να ξεχνάμε τον υπέρηχο, καθώς τις περισσότερες φορές η όλη διερεύνηση θα ξεκινήσει από κάποιον υπέρηχο και ενδεχομένως και η παρακολούθηση. Στον συγκεκριμένο ασθενή, όπως θα δούμε, θα μπορούσε και από μόνος του ο υπέρηχος να θέσει τη διάγνωση. Απλά η αξονική μας προσφέρει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Εδώ πέρα βλέπουμε το ανέβρισμα με εύρος 5,25 εκατοστά, το stent με αιματική ροή, ενώ στην διπλανή εικόνα στο pulse wave doppler
Βλέπουμε απουσία αιματικής ροής στο αποφραγμένο δεξί σκέλος του stent. Σε B-mode εικόνα, τα δύο σκέλη του stent graft και σε B-flow εικόνα, βλέπουμε απουσία αιματικής ροής στο δεξί σκέλος του graft. Πιο περιφερικά τώρα, στην επιπολή, στην κοινή μοιραία αρτηρία, με συγχωρείτε, παρατηρούνται κυματομορφές στάρτους πάργους και με χαμηλές σχετικά ταχύτητες για την κοινή μοιραία αρτηρία. Τα ίδια ευρήματα έχουμε και στην επιπολής μοιραία αρτηρία, καθώς και στην ιγνιακή αρτηρία. Οι κυματομορφές στάρτους πάργους είναι ενδεικτικές μεγάλου βαθμού στένωσης πιο κεντρικά. Ο ασθενής οδηγήθηκε σε ανοιχτό χειρουργείο με αρτοδημηριαίο bypass, όπως θα δούμε στη μεταχειρητική του αξονική. Εδώ βλέπουμε τα δύο σκέλη του μοσχεύματος, ενώ πιστίως αυτών βλέπουμε τις ενδογενείς λαγόνες αρτηρίες του ασθενούς. Προεγχειρητικό, συγγνώμη. Εδώ. Γενικά, όπως βλέπουμε, είναι για οικονομία χρόνου. Είναι ασθενείς με, βλέπουμε, και σε αλλαγή αρθυρωμάτωση, τυχωματικές επασβεστώσεις. Εδώ πέρα είναι μετά από ΙΒΑ. Βλέπουμε το στεν. Και με απόφραξη του δεξί. Δεν το έχεις πόρνο. Αχ, όχι, δυστυχώς. Το έστε. Α, ναι. Το σε κόρνο. Να κάνει έτσι, να το συμμαθήσει και να καταλάβει. Δηλαδή, τι του προσφέραμε τώρα το γήπεδο. Πάμε ότι είναι φαινόμενο. Όχι. Γιατί βρούσε εμείς, αν μπορούμε να δώσουμε μια πληροφορία, γιατί το σχέδιο βρούσε και δεν μπορούσε τα αριστερά. Κάπου αυτό κάνει ή κάποια αγωνίωση, ή κάπου πιέζεται, ίσως πιεζόταν ο Πάνος Πέτρος, ή εκεί που τελείωνε το δημόσιευμα, ίσως είχε μια θερματική βλάβη χαμηλότερη. Η οποία εκεί δεξιά δεν μπορεί να το δούμε γιατί είναι φαρμένο στο προηγούμενο. Ίσως να υπήρχε. Και μερικές φορές του λες ότι κοίτα να δεις, αυτό που θα βγάλεις δημόσχευμα θα επεκτείνεις πιο κάτω και πιο πάνω. Άλλες φορές απλώς γονιώνεται ή πιέζεται, πιέζεται μεταξύ του. Το βέβαια του σχόλου, εδώ νομίζω είχε το πιέση. Εδώ. Εδώ. Ξανά παίξα άλλο. Ναι, ναι. Τι είναι το μόνος. Είναι το μόνος. Εδώ. Εδώ. Σαν να το οποίο αριστερό να πιέσει πιο πολύ το δεξί. Εδώ είναι που ξεκινάει. Το πιο κάτω. Α, εδώ. 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 Γιατί καμιά φορά μου λέμε ότι θέλεις να κάνει το πιέσει λοιπόν ότι εκεί πιέζεται. Λέω τώρα, δεν θα πω το πιέσει εδώ. Μπορεί να χρειάζεται μπαλονιά. Άρα, το πρώτο διαγνωστικό θα μου έχει πάνω στο μυαλό σου τι αποφασίε ή αν ήταν εδώ η έκταση. Στην ουσία, πρέπει να πείτε τι συμβαίνει. Γιατί προβλήθηκε. Έρχεται και το μυαλό σου, περιμένετε. Το επόμενο περιστατικό είναι, αφορά άντρα 68 ετών με γνωστά ανευρίσματα στις ιγνιακές αρτηρίες, εκ των οποίων έχει χειρουργηθεί, έχει γίνει αποκατάσταση του δεξίου ανευρίσματος, ενδογειακή αποκατάσταση. Προσέρχεται στο ΤΕΠ λόγω άλλου στη δεξιά ιγνιακή κοιλότητα μετά από προσπάθεια και προφανώς λόγω πιστωτικού του ανησύχησε. Εντοβάσκουλα αποκλήθεια άρτηρη. Υπάρχει πάντω ένα όρμα. Λοιπόν, στην αξονική αγιογραφία που πραγματοποιήθηκε στα επίγοντα, στην αρτηριακή φάση, το προχωράω λίγο γρήγορα, θα δούμε στη δεξιά ιγνιακή αρτηρία το ενδοδιαφυγή εντός του ανευρισματικού σάκου και δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε γιατί, ότι παρατηρείται και απόφραξη της επιπολής, ολόκληρης έκθεσης επιπολής μοιραίας αρτηρίας με παράπλευρο δίκτυο εντός, από την ενδοβάθμιρη αρτηρία, καθώς και απόφραξη και της ανεπισματικής αριστερής ιγνιακής αρτηρίας. Το ίδιο έβριμα και στην φλεβική φάση, όπου βλέπουμε ακόμα μεγαλύτερη συγκέντρωση του σκιαγραφικού εντός ανεπισματικού σάκου,
πρόκειται για ενδοδιαφυγή τύπου 1. Εδώ βλέπουμε σε οβελίας ανασυνθέσεις το ανέβρισμα, την ενδοδιαφυγή, καθώς και το στέν και σε εικόνα VR. Ήθελε λοιπόν το πιο λάγο το στέν. Και όπως είπαμε και προηγούμενα, σε σχέση με τον υπέρυχο, βλέπουμε το ανέβρισμα, το χειρουργηθέν ανέβρισμα με το στέν. Στο color Doppler βλέπουμε παρουσία αιματικής ροής εκτός του στέν και το ίδιο και σε εικόνα B-Flow. Ενώ με το Pulse Wave Doppler βλέπουμε στην περιοχή της ενδοδιαφυγής σφιγμικότητα. Το επόμενο περιστατικό είναι άντρας 67 ετών, με ιστορικό στένωση στην επιπολύμηρη αρτηρία και στην γυναική αρτηρία δεξιά, είχε αντιμετωπιστεί και αυτός ενδογειακά και προσέρχεται λόγω άλλης προσπάθειας στα κάτω άκρα. Στην αξονική αγιογραφία που πραγματοποιήσαμε, παρατηρείται, εκτός από την εκτεταμένη αφιρωμάτωση που βλέπουμε στην πορεία, παρατηρείται στο άποσχελος της δεξιάς μυριαίας αρτηρίας μια μεγάλη στένωση και εν τέλει απόφραξη αυτής, καθώς και της υγνιακής αρτηρίας στην οποία έχει τοποθετηθεί στεν, ενώ παρόμοια ευρήματα έχουμε και στην επιπολής μυριαία αρτηρία αριστερά, λίγο πριν την στο άπο τμήμα της απόφραξη αυτής, καθώς και της υγνιακής αρτηρίας, η οποία, να σημειώσω ότι δεν είναι χειρουργημένη, απλά έχει εκτεταμένες σε επασβεσμένες αθρωματικές αλλοιώσεις. Και αυτά τα ευρήματα σε εικόνες VR, βλέπουμε την απόφραξη της επιπολής μυριαίας αρτηρίας, δεξιά και της υγνιακής, το πλούσιο παράπλευρο δίκτυο που έχει αναπτυχθεί μέσω της ενδοβάθειας μοιραίας αρτηρίας, ενώ παρόμοια ευρήματα σε μικρότερη έκταση έχουμε και στο αριστερό άκρο. Στον υπέρυχο τώρα, βλέπουμε την μεγάλη στένωση της δεξιάς επιπολής μοιραίας αρτηρίας πριν την απόφραξη αυτής, το ίδιο εύρημα σε εικόνα B-Flow. Βλέπουμε τις αυξημένες ταχύτητες ροής στο σημείο της στένωσης μέχρι και 310 εκατοστά το δευτερόλεπτο. Ενώ αυτή είναι μια εικόνα της αποφραγμένης γυναικής αρτηρίας αριστερά και το παράπλευρο δίκτυο που έχει αναπτυχθεί περιφερικότερα. Το επόμενο περιστατικό είναι άντρας 48 ετών, ο οποίος είχε εμφανίσει οξύ εφνίδιο άλογο στην αριστερή γαστροκνημία προετών, το οποίο δεν διερευνήθηκε άμεσα λόγω της τότε καραντίνας κατά της COVID-19. Προσέρχεται για έλεγχο λόγω άλογος γαστροκνημίας, ιδιαίτερα στην αριστερή πλευρά, σε έντονη προσπάθεια. Στην αξονική αγιογραφία που πραγματοποιήθηκε, παρατηρείται εστιακή απόφραξη της κοινής μοιραίας αρτηρίας, όπως θα δούμε, με σκιαγράφηση της επιπολής μοιραίας αρτηρίας, καθώς και της ενδοβάθειας αρτηρίας, προφανώς από παράπλευρο δίκτυο, όπως θα δούμε και παρακάτω. Επιπλέον, στο δεξί κάτω άκρο, δεν παρατηρείται σκιαγράφηση της οπίσθιας κοινής αρτηρίας, σε αντίθεση με την αριστερή. Τα ίδια ευρήματα σε στεφανιές ανασυνθέσεις και σε VR, βλέπουμε την απόφραξη της αριστερής κοινής μοιραίας αρτηρίας και σκιαγράφηση της επιπολής μοιραίας αρτηρίας και της ενδοβάθειας μοιραίας αρτηρίας προφανώς από το παράπλευρο δίκτυο που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή. Ενώ στις κνήμες βλέπουμε απόφραξη της οπίσθιας κοινής αρτηρίας λίγο μετά την έκφυσή της. Στον υπέρυχο, σε color Doppler εικόνα, βλέπουμε την απόφραξη ήταν περίπου 2 εκατοστά της κοινής μοιραίας αρτηρίας, καθώς και σε B-flow εικόνα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση πιθανολογείται ρήξη κάποιας μαλακής πλάκας και γι' αυτό το λόγο είχε εμφανίσει το οξύ εφνίδιο άλγος τότε, η οποία στη συνέχεια εξελίχθηκε σε απόφραξη. Το επόμενο περιστατικό είναι άντρας 69 ετών, και αυτός με ιστορικό στένωση δεξιάς κοινής μοιραίας αρτηρίας με ενδογειακή αντιμετώπιση. Και αυτός προσέρχεται λόγω άλλων προσπάθειας κάτω άκρων πιο έντονο στη δεξιά πλευρά. Στην αξονική αγιογραφία βλέπουμε εκτεταμένη αθυρωμάτωση όπως και στις υπόλοιπες περιπτώσεις, καθώς και απόφραξη της έξω λαγόνιου αρτηρίας, της κοινής μοιραίας αρτηρίας, καθώς και της επιπολής μοιραίας αρτηρίας δεξιά μέχρι τη μεσότητα του δεξιού μυρού, όπως βλέπουμε και στην στεφανιαία ανασύνθεση. Καθώς και επανασκιαγράφηση πιο περιφερικά από το πλούσιο παράπλευρο δίκτυο που έχει αναπτυχθεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι και μια μεγάλη στένωση περίπου 70% στην έξω λαγόνιο αρτηρία αριστερά.
Και όπως είπε και ο κ. Ραφαλίδης, δεν πρέπει να παραβλέπουμε και τα υπόλοιπα ευρήματα. Ο άνθρωπος έχει και μία οσχεωτική εδώ. Λοιπόν, στον υπέρηχο, σε B-mode εικόνες, βλέπουμε υφογενές υλικό, δηλαδή θρόμβο εντός της κοινής της αποταχθήσας δεξιάς της κοινής μοιραίας αρτηρίας. Τα ίδια ευρήματα σε color doppler έλεγχο που δεν βλέπουμε ματική ροή και σε B-flow εικόνα. Ενώ πιο περιφερικά στην επιπολής μοιραία αρτηρία, αυτό είναι αριστερά, να σημειώσουμε, λόγω της μεγάλης στένωσης της έξω λαγόνιων αρτηρίας στην αριστερή πλευρά, βλέπουμε πάλι κυματομορφές τάρτους πάρχους, όπως και στο πρώτο περιστατικό. Και το τελευταίο περιστατικό είναι μια γυναίκα 48 ετών με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό και προσέρχεται λόγω διερεύνησης άλγους προσπάθειας κάτω άκρων και μειωμένες φύξεις μοιραίες αρτηρίες. Στην αξιολογική αγγιογραφία παρατηρούμε προοδευτική στένωση της αορτής όσο προχωρούμε περιφερικά με ελάχιστη διάμετρο μέχρι μισό εκατοστό, μικρότερο του μισού εκατοστού, όπως έχει γίνει η μέτρηση, χωρίς να αναδεικνύεται κάποια ιδιαίτερη αγγειακή παθολογία στα κάτω άκρα. Όπως είπε σε μια διαφάνεια του κ. Ραφαηλίδης, είναι σπάνιο έβριμα που αντιστοιχεί στο Mid-Aortic Syndrome, το οποίο είναι άγνωστης αιτιολογίας και χαρακτηρίζεται από προοδευτική στένωση της κοιλιακής αορτής όσο προχωρούμε περιφερικά και πιθανολογείται ότι οφείλεται σε αναπτυξιακή δυσπλασία κατά την ενδομήτρια ζωή. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Πολύ καλή παρουσίαση, κύριε Πετσαβητάνη Καλάκη, εικόνες και μεταφράσεις, την παρουσίαση καλή και δόθηκε και η ευκαιρία να συμπληρωματικά να φανεί και ο ρόλος των υπερήρων. Δεν ήταν κείμενο της συζήτησης της αρνητής, αλλά πόσο κανείς μπορεί να πάρει μερικές πρόσθετες πληροφορίες να βοηθήσουν. Οι καταστάσεις τα βλέπουμε συχνά, υπάρχουν και πολιτικές συμμετοχές. Ένα σημαντικό είναι ότι μπορεί αυτό που κάνει την αρχαιολογία να χειριστεί και τον υπέροχο. Δηλαδή, το να ακολουθήσουμε όσο αξιολογεί και αν δέσει στην υπέροχο διάμετρο. Μπορεί να προδέψει το όρο και γι' αυτό να κάνει το όρο σχολική. Ναι, στα περισσότερα περιστατικά κιόλα ήταν τα ευρήματα που δεν αφορούν τις λαγόνες αρτήρες, που σε πολλές περιπτώσεις δεν θα μπορείς να τη δεις λόγω εταιρικού περιεχομένου, λόγω του σωματότυπου του ασθενούς. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομίζω ότι μας έβαζε διάγνωση και ο υπέρηχος. Απλά στον αξονικό έχουμε μια πιο σφαιρική εικόνα από το σύνολο των αγγείων. Επομένως, όποιος ασχολείται με κάτι, η κοινωνική είναι κατά συστήματος. Δεν είναι κατά μετάλλητης. Όπως δυστυχώς, ο παραγωγός γινόταν. Ωραία, υπάρχει κάποια ερώτηση σε κάποιο σχόλιο του ρήματος συνάδελφου που είναι εδώ ή του ρήματος συνάδελφου τους όποιους τους παρακολουθούν. Ήταν προτεστικό. Ήταν πολύ καλά το πληροφοριακό. Ήταν μια ωραία overview, έτσι, πολύ για το CDA και τα παραδείγματα που θα μας βοηθήσει. Να σας ευχαριστούμε, κύριε Αφαγίδη, και μπράβο και Άρη. Ήταν μια ώρα που ήταν πραγματικά ωφέλιμη για όλους όσους την παρακολουθούν. Okay, καλό απόγευμα.